Και πάλι, αγαπητοί μου, η αγάπη, η φιλανθρωπία και η ανοχή του Κυρίου μας επέτρεψε να ακουστεί ο Θείος Λόγος και δεν ήρθε ο αποκλεισμός και ο λοιμός του ακούσε λόγων Κυρίου, που απειλεί ο Κύριος τους ανθρώπους όταν δεν τον δέχονται των λόγων του, να κλείσει τον ουρανό και να μην ακούεται ο λόγος ο δικός του. Ένεκα της φοβεράς αδιαφορίας μας και έναντι των αμετανοήτων αμαρτημάτων μας. Δόξα λοιπόν εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που και πάλι η αγάπη του θέλει να μας στρέψει με το ουράνιον μάνα του Θείου του Λόγου. Πάντως, ένα σημάδι, και ομολογουμένως με καταπλήσει αυτό, σας το λέγω ειλικρινά, η πείνα και η δίψα του λαού του Θεού δεν εξέλιπε. Απόδειξη αυτή η αποψινή σας σύναξη. Με καταπλήσει. Ο ναός είναι κατάμεστος, μέχρι έξω την πόρτα. Με καταπλήσει. Και αυτό είναι η πρώτη, μάλιστα, σήμερα σύναξη. Αυτό δεν σημαίνει τι άλλο παρά δόξα τω Θεώ άλλη μια φορά. Υπάρχει αυτή η πείνα και αυτή η δίψα του Λόγου του Θεού. Μπορούμε να ευελπιστούμε ότι ο Θεός δεν θα στερήσει το Λόγο του να ακούγεται οπουδήποτε υπάρχουν πιστοί. Τα εφετινά μας μαθήματα, μαθήματα, προσέξτε, μαθήματα, όχι ομιλίες, μαθήματα, θα είναι πάλι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όπως θα ενθυμίστε, είχαμε σταματήσει στο 5ο κεφάλαιο και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ιερού Κειμένου, καλό θα ήταν να θυμηθούμε μερικές θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια γόνιμη ακρόαση, ώστε ούτε τον καιρό μας να χάνουμε εδώ, αλλά ούτε και να υπέχουμε δίκη όταν θα μας πει ο Κύριος: «Τον λόγον μου τον άκουσες, γιατί δεν τον εφήρμασες?» Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε μερικές προϋποθέσεις για μια, όπως σας είπα, γόνιμη ακρόαση που θα αποφέρει καρπούς πνευματικούς. Και πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να αποκτήσουμε πνεύμα μαθητή. Είναι κάτι που πολλάχιστο έχουμε τονίσει αυτό, γι' αυτό προηγουμένως επέμεινα και είπα όχι ομιλίες αλλά μαθήματα. Από το μαθαίνω, μανθάνω. Μην νομιστεί ότι αυτές οι προσφερόμενες ομιλίες σκοπό έχουν να πτέρψουν, να ευχαριστήσουν τα αυτιά. Σκοπό έχουν να διδάξουν, να αποκαλύψουν την αλήθεια, το θέλημα του Κυρίου, να αφυπνίσουν συνειδήσεις, να ελέγξουν, να παρηγορήσουν, να ενισχύσουν, να αναθεωρήσουν λανθασμένες θέσεις και να υποδείξουν την οδόν της σωτηρίας και της μετανοίας. Αυτό είναι ο σκοπός των θεμάτων και των μαθημάτων που θα κάνουμε εδώ. Δεύτερον, ό,τι θα δεχθούμε σαν μάθημα δεν πρέπει απλώς να μας συγκινήσει ή να μείνει στο επίπεδο μιας ξηράς γνώσεως, αλλά να μεταβάλλεται αυτό που θα ακούμε και θα μαθαίνουμε σε ένα βίωμα, σε μια αλλαγή, σε μια αναγέννηση. Πρέπει να αναπτυχθεί η βιωματική εσχατολογική ανησυχία. Δηλαδή πρέπει να ζήσουμε μέσα μας και να ανησυχήσουμε για το τέλος της ζωής μας και το τέλος της ιστορίας. Πρέπει να εγκαθιδρυθεί με την ψυχή μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγει η αισιοδοξία της ζωής ή θα φύγει η χαρά. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να κλαίμε, αλλά θα πρέπει μέσα στην ψυχή μας να αρχίσει να εγκαθιδρύεται αυτή
ιδιωματική εσχατολογική ανησυχία, αναμένοντας τα έσχατα. Μη πούμε ότι ο Κύριος χρονίζει, που λέγει πάλι η Γραφή, για να δείξει τον κακόν εργάτη και τους ανοήτους πιστούς, οι οποίοι λέγουν ο Κύριος χρονίζει. Ή ακόμη δεν βαριέσαι, πάλι το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Οι άνθρωποι έτσι είναι, η ιστορία αυτή είναι. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει. Έτσι είναι η ιστορία. Τίποτα άλλο, ούτε αρχή είχε ποτέ, ούτε τέλος θα έχει. Όχι αγαπητοί μου, η ιστορία είχε αρχή, όπως και η δημιουργία είχε αρχή, θα έχει και τέλος. Και το τέλος εγγύει, γιατί ο Κύριος εγγύει. Έτσι ο πιστός, όταν βάλει στόχο του το τέλος της ιστορίας, έχει δηλαδή μέσα του βάλει την εσχατολογική ανησυχία, τότε δεν χαζεύει τη ζωή του. Τότε δεν σκοπεύει σε αλλοτρίους στόχους. Αλλά ο στόχος του είναι ένα κέντρο, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τρίτο, πρέπει να πολεμήσουμε τη νοσηρά περιέργεια της γνώσεως του μέλλοντος για τις αναλύσεις των προφητείων. Επειδή το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι βιβλίο προφητικών, πολλές φορές μπορεί να ερχόμαστε εδώ για να ικανοποιήσουμε αυτήν την νοσηρά περιέργειά μας τι θα γίνει στο μέλλον. Με πήρε τηλέφωνο κάποιος εχθές από την Θεσσαλονίκη, που άκουσε κάτι να λέγει κάποιος ασκητής εις το Άγιον Όρος περί κάποιων επικειμένων δεινών, και αυτός είναι νέος, πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από 25 έτων, και ανησύχησε αν θα γίνει πόλεμος και τον έπιασε μία ταραχή και δεν είχε διάθεση να δουλέψει, και με πήρε τηλέφωνο να πει τι θα γίνει. Τίποτα, του λέω, στη δουλειά σου και τίποτε άλλο. Πολλούς ανθρώπους αγαπητοί μας τους καταλαμβάνει αυτή η ένοχη περιέργεια, η αυτή η νοσηρά περιέργεια, νοσηρά περιέργεια. Τι θα γίνει αύριο, ποιο θα είναι το μέλλον, μήπως μπορούμε από καμιά χαραμάδα των προφητείων να ανακαλύψουμε την αυριανή πραγματικότητα. Η προφητεία, να το ξέρουμε, έρχεται να ειδοποιήσει το τι γίνεται πάντοτε μέσα στην ιστορία, πάντοτε, με σκοπό την αποφυγή της πλάνης. Έρχεται ακόμη η προφητεία να υπενθυμίσει τα έσχατα. Δεν είναι μικρό, όπως σας έλεγα προηγουμένως, δια να μην χάνουμε από τον οπτικό μας ορίζοντα των σκοπών της ιστορίας και της υπάρξεώς μας, αλλά και του αγώνος μας. Έρχεται ακόμη η προφητεία να παρηγορήσει τους πιστούς σε δυσκόλους καιρούς, για ό,τι θα συμβεί ή ό,τι συμβαίνει, για να μην εθνιδιαστούν οι πιστοί για εκείνα που θα συμβούν, για τις μέλλουσες περιπέτειες, να μην πτωηθούν, να μην πέσουν. Γι' αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι βιβλίο κατεξοχήν παραμυθητικών, κατεξοχήν παρηγορητικών, για δύσκολες μάλιστα ημέρες. Μέσα από την κατοχή, αγαπητοί μου, τη γερμανική, βγήκε το υπόμνημα, το μοναδικό που έχουμε εξάλλου στην νεοελληνική, που το έγραψε ο καθηγητής Βρατσιώτης και ακαδημαϊκός Μακαρίτης τώρα, που το υπομνημάτισε μέσα στην κατοχή. Γιατί μέσα στην κατοχή ένας μικρός κύκλος, όπως γράφει στον πρόλογό του, μελετούσαν, ένας μικρός κύκλος ανθρώπων μελετούσαν το βιβλίο της Αποκαλύψεως για να παρηγορηθούν εκείνες τις μαύρες, τις σκοτεινές ημέρες που το μέλλον ήταν άγνωστο και η αυριανή ημέρα δεν ξέραμε τι θα γεννήσει και τι θα δημιουργήσει. Τέλος, η προφητεία, αγαπητοί μου, δείχνει τη νίκη, της οποίας ο δρόμος προς αυτήν τη νίκη είναι ένας πλήρης αγώνος και φοβερών πειρασμών. Έτσι, παρακαλώ, όταν θα ερχόμεθα εδώ, να ακούσουμε λόγον Θεού, να ακούσουμε τις ανελειόμενες προφητείες. Δεν πρέπει να γίνουμε στήρη κυνηγή των προφητείων, μόνο και μόνο για να μάθουμε
από περιέργεια το μέλλον. Αλλά να αντιληφθούμε πώς θα σταθούμε για ό,τι έρχεται, για ό,τι υπάρχει, για να μην πέσουμε και να μην πλανηθούμε. Εξάλλου, τέτοιες ακρότητες ποτέ δεν έλειψαν. Πολύ συχνά οι εφημερίδες γράφουν τέτοιες ακρότητες. Έχουμε 1981. Άμα πάμε στο 2000, ξέρετε πόσοι αυτόκλητοι ψευδοπροφήτες, εννοείται, θα έρθουν να μας πούν ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει εκείνο. Διότι το ίδιο επανελήφθη, αγαπητοί μου, στην ιστορία, όταν έφτασε η ιστορία στο 1000 μετά Χριστόν. Θα οργιάσει η φαντασία των ανθρώπων το 2000. Θα μου πείτε γιατί το 2000. Γιατί είναι στρογγυλός αριθμός. Αφλήθω. Είναι στρογγυλός αριθμός. Για να μην πω κάτι άλλο, ίσως από σκοπού το έκανε η πρόνοια του Θεού αυτό. Δεν είμαι θα σίγουρη αν έχουμε 1981. Διότι η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Χριστός, μη σας φανεί αυτό παράξενο που θα πω, μπορεί να είναι το 5 έως το 7 μετά Χριστόν. Δηλαδή να προηγούμεθα κατά 5 με 7 χρόνια. Άγιος ο Θεός. Βλέπετε ότι ο Θεός ήθελε να το σκοτήσει αυτό, να το συγχύσει, να το μπερδέψει, μόνο και μόνο να μην κάνουμε μετρήματα με λογαριασμούς. Και τώρα έχουμε και το κομπιούτερ. Είπα κομπιούτερ. Ναι, στην Αμερική παρακαλώ οι Προτεστάντες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς εγκεφάλους για να βγάζουν συμπεράσματα. Έγραψε η Ελευθερία στις 12 Νοεμβρίου του 80, έγραψε ότι στην Ολλανδία 12 οικογένειες ζούσαν με τα παιδιά τους, μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι, δεν έβγαιναν από εκεί, περιμένονται στο τέλος του κόσμου. Τους παρακαλούσαν να βγουν, τίποτα. Είχαν οχυρωθεί σε ένα σπίτι 12 οικογένειες γιατί περίμεναν το τέλος του κόσμου. Είδα την Αμερική, Προτεστάντες, το έγραψε και αυτό η εφημερίδα, 14 Απριλίου του 1980 το έγραψε, πήρα αυτά τα δυο για να σας δείξω ένα δείγμα ακροτήτων, ότι το θηρίο με τα 10 κέρατα που περιγράφει στο 17 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι τα 10 κράτη της ΕΟΠ και περίμεναν πότε θα ενταχθεί η Ελλάς ως 10ο μέλος της ΕΟΠ για να πούν ότι είναι το 10ο κέρατο του θηρίου και συνεπώς έρχεται ο Αντίχριστος, ο οποίος μάλιστα είναι 27 χρονών. Δηλαδή πέσει, φέτος πρέπει να είναι 28 χρονών. Αυτός δε που τα έλεγε, ένας πάστορς Προτεστάντης, διαθέτει 300 σταθμούς τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας, ιδιωτικούς παρακαλώ, στην Αμερική, και λέγουν τέτοιες εβδομάδες. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας φοβήθηκε το βιβλίο αυτό από την αρχή. Δεν το έβαλε στην Εκκλησία ως αναγνώσματα, μόνο και μόνο γιατί έτυχε αγρίας εκμεταλλεύσεως εκ μέρους του Σατανά και των ανθρώπων που διέθεταν νοσηράν περιέργεια. Τέταρτο, μια παράκληση έχω να σας κάνω σε μερικούς αδελφούς, όχι σε όλους φυσικά. Μην απουσιάζετε. Μην πείτε πήγα αυτήν την Κυριακή, δεν πειράζει, δεν θα πάω την ερχομένη, την παραπάνω θα πάω. Σας παρακαλώ μην απουσιάζετε. Τα θέματα αποτελούν μια αναδιάσπαστη συνέχεια και συνεπώς η απώλεια θεμάτων θα δυσκόλευε την κατανόηση των επομένων. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του 10,25, μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών καθώς έθος θυσί, αλλά παρακαλούνται και τόσο το μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Μην εγκαταλείπουν, όπως είναι συνήθεια λέει σε μερικούς, την επισυναγωγή, τη συγκεντρώση. Κατά λόγο μίζωνα όταν ξέρουμε ότι η μέρα του Κυρίου είναι κοντά. Πέμπτο. Μην μένουμε μόνο ακροατές εδώ. Να μελετούμε και στο σπίτι μας. Να ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Διαβάστε το κείμενο το παρακάτω που έχουμε να κάνουμε την ερχομένη Κυριακή. Να ξέρετε το κείμενο, ώστε όταν θα γίνεται εδώ η ανάλυση του, να το κατανοείτε καλύτερα. Για να μην πω ότι πρέπει να έχουμε εδώ την Αγία Γραφή. Οι χιλιαστές, οι συγκεντρώσεις τους κρατάνε στα χέρια τους την Αγία Γραφή. Πολλές φορές το παρακάλεσα, δυστυχώς δεν το εξέτησα. Να έχουμε τη Γραφή στα χέρια μας. Και θα παρακαλέσω
να τη μελετούμε στο σπίτι μας την Αγία Γραφή πιο αγαπητή. Με προσοχή, με προσευχή και με μολύβι. Τι εννοώ με μολύβι? Να υπογραμμίσουμε κάτι που μας έκανε εντύπωση. Μη με κακίσουν μερικοί που αγαπάνε πολύ την καθαριότητα των βιβλίων, και εγώ την αγαπώ. Να γράψουν στο περιθώριο μια παρατήρησή του. Ή αν λυπούνται το βιβλίο να το χαλάσουν γράφοντας κάτι, ένα χαρτάκι. Να το γράψουν, μια παρατήρησή του. Από αυτό που διάβασαν, μια γνώμη του, μια σκέψη του. Μια συμπλήρωση. Και να το βάλουν σε εκείνο το σημείο του βιβλίου. Οι ίδιοι, αν κάποτε ξαναγυρίσουν εκεί, κάποιος άλλος θα βρει μια πολύτιμη πληροφορία, μια πολύτιμη σκέψη. Έκτον, είναι αληθινή έκφραση αγάπης όταν σε μια εποχή απολίας των πάντων μπορούμε να φέρουμε μερικούς αδελφούς εδώ να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Θα κάνουμε την καλύτερα ελεημοσύνη μας. Σήμερα οι άνθρωποι λίγο ή πολύ έχουν να φάνε. Πάρα πολλοί από εσάς μου λέτε, πες και μου υποδείξετε μας κάποιο φτωχό. Βέβαια φτωχοί υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ φτωχοί όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Σήμερα λίγο πολλοί άνθρωποι έχουν να φάνε. Έχουν όμως μεγάλη φτώχεια, πείνα και δίψα. Λοιμός πνευματικός. Το να ακούσουν οι άνθρωποι την αλήθεια. Φέρτε λοιπόν εδώ ανθρώπους και άλλους. Μη σας στενοχωρεί αν ο ναός δεν μας χωράει. Θα βγούμε και στο πεζοδρόμιο έξω. Θα βάλουμε μεγάφωνα και έξω. Φέρετε ανθρώπους εδώ να ακούσουν Λόγο Θεού για να σωθούν. Έβδομα. Το κλειδί της κατανοήσεως των Αγίων Γραφών είναι το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε τίποτα απολύτως να κατανοήσουμε. Προϋπόθεση όμως του Αγίου Πνεύματος για να το έχουμε είναι η αγωνιστικότητα. Είναι η τήρηση των εντολών. Είναι η κάθαρση της καρδιάς. Είναι η διαρκής θεωρία. Να το εξηγήσω αυτό. Θεωρία θα πει να αναχαράζω διαρκώς μέσα μου εκείνα τα οποία διάβασα, να τα σκέπτομαι διαρκώς. Και όταν διαρκώς τα σκέπτομαι, τότε γίνομαι θεωρητικός. Δεν έχει την σημασία που λέμε θεωρητικός άνθρωπος με την τρέχουσα, έννοια. Θεωρητικός στην πατερική φιλολογία θα πει ο άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται διαρκώς τα μυστήρια του Θεού. Αυτός λέγεται ότι είναι θεωρητικός. Πρέπει να ζούμε αυτή την εσωτερική θεωρία. Όβδον, πρέπει να ξαναζήσουμε, αγαπητοί μου, το πνεύμα της αρχαίας εκκλησίας, που ήταν ο συνεχής αγιασμός αλλά και η εσχατολογική προσδοκία. Όπως σας είπα και στην αρχή, σας το λέγω και τώρα καταπλύοντας αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να ζήσουμε των αγιασμών, να αγιαζόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και να ζούμε αυτήν την προσδοκία των εσχάτων. Στην αρχαία εκκλησία υπήρχε το Κύριος εγγύ, μηδέν με ρημνάτε. Έτσι δεν γράφει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος εγγύ, ο Κύριος κοντά, μηδέν με ρημνάτε. Και το μηδέν με ρημνάτε δεν έχει την έννοια μη φάτε και μη πιείτε, ούτε μη κτίσετε το σπίτι σας, ούτε μη δουλεύετε. Αλλά έχει την έννοια το να μην ξεχνάτε το σκοπό σας και νομίζετε ότι εδώ θα είστε μόνιμοι κάτοικοι και αρχίζετε να φτιάχνετε ως να πρόκειται να ζήσετε χίλια χρόνια πάνω στη γη. Αυτό θα τη ζω την εσχατολογική προσδοκία. Ο Κύριος εγγύ να ζητώ, Κύριε πότε θα έρθει, Κύριε έρθου, Κύριε ναι έρθου, ναι έρχομαι ταχύ, η απάντηση. Έτσι εξάλλου και κατακλείει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα, ναι έρθω Κύριε Ιησού, ναι έρχα, έλα Κύριε Ιησού. Έτσι με αυτές τις προϋποθέσεις, σαν μια μικρή εισαγωγή, αγαπητοί μου, ας ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να αναλύσουμε το Ιερό Κείμενο.
Ευρισκόμεθα εις το έκτον κεφάλαιο. Θα ενθυμίστε, κάνοντας μια πάρα πολύ σύντομη αναδρομή, θα ενθυμίστε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εξόριστος στην Πάτμο για την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δέχεται τον Θεόν Λόγον που ενυνθρώπησε, τον δεδοξασμένον Ιησού, όπως τον είδε και ο Παύλος προς Δαμασκόν. Τρομάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής ίστο από την παράδοση, κατά την παράδοση σπήλαιων της Αποκαλύψεως στην Πάτμο. Τράσεται. Εν ημέρα Κυριακή μας λέγει ήταν αυτό, και τότε του λέγει ο Κύριος: εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ κρατώ την Εκκλησία στα χέρια μου. Γράψε λοιπόν προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, και του υπαγορεύει 7 επιστολές. Αυτές οι 7 επιστολές προς συγκεκριμένες ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, οι οποίες δυστυχώς το 1922-1923 ηλιχνίαστον έσβησαν. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι ιστορικές εκκλησίες. Η εκκλησία της Μύρνης, της Περγάμου, της Εφέσου, της Φιλαδελφίας, δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν. Φοβερή πλήρωση. Μετανόησον, ιδάλλως θα σου κινήσω την λιχνία. Μετεκινήθησαν οι λιχνίες. Έφυγαν οι εκκλησίες από εκεί. Δεν υπάρχουν πια χριστιανοί εκεί. Και όταν τελειώνει η υπαγόρευση των 7 επιστολών, που δεν αφορά η κάθε επιστολή μόνο προσωπικά των επίσκοπων της κάθε εκκλησίας, αλλά των κάθε επίσκοπων και οι 7 επιστολές, και δεν είναι παρά ένα σχηματικός αριθμός που είναι η όλη η εκκλησία, και συνεπώς οι 7 επιστολές προς τις 7 ιστορικές εκκλησίες δεν είναι τι άλλο παρά η προειδοποίηση του Χριστού δια την εκκλησία του για όλους τους αιώνες, όλες τις εποχές έως τα έσχατα. Έστω κι αν οι αφορμές που παίρνει είναι παρούσες, τότε, το τιμές του καιρού εκείνου που έρχεται να διορθώσει τον επίσκοπο για μερικά κακώς έχοντα, τον κάθε επίσκοπο να τον μαλώσει, να τον επιπλήξει, να τον βοηθήσει, να τον επενέσει. Ό,τι είναι, όλα αυτά είναι στοιχεία που ναι μεν ξεκινούν από μια αφορμή συγκεκριμένη, αλλά είναι στοιχεία που απασχολούν πάντοτε την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι, οι 7 επιστολές αποτείνονται προς όλη την Εκκλησία έως εσχάτου της ιστορίας. Όταν κλείνουν οι 7 επιστολές, τότε λέγει ο Ευαγγελιστής: να, κοίταξα προς τον ουρανό και είδα θύρα ανοιχτή. Αυτή η ανοιχτή θύρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι ανοίγει ο ουρανός για να δώσει αποκαλύψεις στην ανθρωπότητα. Φορεύς δε αυτών των αποκαλύψεων είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και βλέπει, μάλιστα η περιγραφή γίνεται προοδευτικά, τοποθετεί ένα στοιχείο: θρόνων επ' αυτού δε ο Θεός. Κατόπιν αρχίζει να πλαισιώνει τον θρόνο. Γύρω από τον θρόνο είναι τα 4 ζώα, δηλαδή 4 αγγελικές υπάρξεις που είναι εξαπτέρυγα με 6 τερούγες, που είδε και στο όραμά του ο προφήτης Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο. Κατόπιν 24 πρεσβύτεροι με τα χρυσά στεφάνια, τις χρυσές λιχνίες με τα θυμιάματα. Πρώτου θρόνου συμπληρώνεται διαρκώς η εικόνα ένα βιβλίο κλεισμένο, σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και τότε ακούστηκε μια φωνή: ποιος θα ανοίξει το βιβλίο αυτό, το σφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες? Δηλαδή το σύμβολο των βουλών του Θεού δια το μέλλον της ιστορίας και της Εκκλησίας. Ποιος θα μάθει τι θα γίνει στο μέλλον? Και εγώ, λέγει ο Ευαγγελιστής, έκλαιγα και έλεγα: ποιος θα βρεθεί? Και έρχεται και μου λέγει ένας εκ των πρεσβυτέρων: μη κλαις, ευρέθηκε εκείνος ο οποίος θα το ανοίξει. Είναι ο Ιησούς Χριστός,
το εσφαγμένο αρνίον, το κεαιστικό, αυτό το οποίο εσφάλει αλλά στέκεται, που δείχνει τρία πράγματα: ότι ο Θεός ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, αφού είναι αρνία, δηλαδή είναι ανθρώπινο. Δεύτερον, έπαθε, εσφάγει, εσταυρώθη. Τρίτον, ανεστήθη, γιατί είναι σφαγμένο και αισθητικό, δηλαδή στέκεται. Που είναι ο Κύριος της ιστορίας ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα αρχίσει να ανοίγει τις σφραγίδες. Και έτσι, αγαπητοί μου, συνδέω με τα προηγούμενα, με το έκτο κεφάλαιο που συνθέω αρχίζουμε. Και είδον, ότε ήνυξε το αρνίον μίαν εκ των επτά σφραγίδων, και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος, ως φωνή βροντής, έρχου. Και είδον και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξο. Και δόθη αυτό στέφανος, και εξήλθε νικών και είνα νικής. Εκ των κεφάλαιων 1-2 στίχη. Το κύριο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εφ' εξής, είναι η αποσφράγηση του εσφραγισμένου με 7 σφραγίδες βιβλίου. Ο αποσφραγίζων είναι το εσφαγμένο αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, όπως σας είπα, της ιστορίας, και συνεπώς ο μόνος δυνάμενος να ανοίξει το μέλλον και να γνωστοποιήσει το μέλλον, διότι αυτός μόνο γνωρίζει ως παντεπόπτης και παντογνώστης το μέλλον. Παρατηρούμε όμως ότι το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως σχεδόν καλύπτει μια σειρά αποκαλύψεων από 3 επτάδες οραμάτων, εκτός εκείνων που παρεμβάλλονται ως διαψάλματα, που σημαίνει σαν intermezzo, δηλαδή σαν θέματα που έρχονται σε μια σειρά θεμάτων, μη έχοντας σχέση με τη σειρά των θεμάτων, να δώσουν μια αναψυχή, έναν τόνο διαφορετικό, για να ξεκουράσουν τον αναγνώστη από την συγκίνηση των φόβων και το Θεό που αισθάνεται όταν βλέπει να αποκαλύπτονται η μια μετά την άλλη οι σφραγίδες με τις φοβερές πληγές. Και έρχονται για να αλλάξουν, όπως σας είπα, την φοβερή εικόνα, και πάλι να επανέλθουμε στην σειρά μας για να υποθούν, να λυθούν οι υπόλοιπες σφραγίδες. Έχουμε 3 επτάδες. Η πρώτη επτάση είναι οι 3 σφραγίδες. Η δευτέρα είναι οι 7 σάλπιγγες και η τρίτη είναι οι 7 θυάλες. Έχουμε λοιπόν 3 επί 7, 21 ανοίγματα να γίνουν. Βεβαίως 7 ανοίγματα οι σφραγίδες, 7 σαλπίσματα που θα κάνουν 7 αντίστοιχοι άγγελοι και 7 θυάλες που θα αποκαλύψουν τα μυστήρια του Θεού. Στο ζήτημα το πως θα εννοήσουμε και πως θα εξηγήσουμε την έκθεση αυτή των 3 επί 7 αποκαλύψεων, δηλαδή 7 σφραγίδες, 7 σας είπα φιάλες, 7 σαλπίσματα και 7 φιάλες. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια εκθέσεως αυτών των 3 επί 7, πώς πρέπει να εννοηθούν χρονικά. Με άλλα λόγια, η μία επτάδα οραμάτων καλύπτει μια σειρά γεγονότων, με το τέλος των οποίων γεγονότων αρχίζει νέα σειρά οραμάτων γεγονότων. Αλλά αρχίζει νέα σειρά οραμάτων γεγονότων, δηλαδή, επαναλαμβάνω, παρακαλώ προσέξτε με εδώ, γιατί αυτό θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για να κατανοήσουμε την αποκάλυψη, αλλά και εσείς άμα μελετάτε να κρατάτε αυτό το κλειδί της ερμηνείας. Ποια είναι αυτή η χρονική σχέση των 3 επτάδων? Δηλαδή θα τελειώσει η μία
και θα αρχίσει η άλλη, θα τελειώσει η άλλη και θα αρχίσει η άλλη. Έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία δέχεται, θα τα έχω πει και πέρσι αυτά, αλλά τα παραλαμβάνω όμως, την καταπαραλλήλους κύκλους επανάληψη των αυτών πραγμάτων, των αυτών ιδεών ή των αυτών γεγονότων, εις αυτά τα θεπταδικάς εικόνας, που είναι αλλεπάλληλες οράσεις, και αυτή η θεωρία καλείται θεωρία της επαναλήψεως ή της ανακεφαλαίωσεως ή θεωρία κυκλική. Να σας το εξηγήσω. Έρχεται η πρώτη σφραγή και δείχνει τι θα γίνει. Ξόφλησε αυτό, τελείωσε. Έγινε σε μία χρονική στιγμή της όλης της ιστορίας της ανθρωπίνης και τελείωσε, δεν θα επανέλθουμε. Έρχεται η δεύτερη σφραγίδα, αποκαλύπτει ένα άλλο γεγονός. Τέλειωσε αυτό, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρακάτω, δεν θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτή η κυκλική ερμηνεία σημαίνει τούτο που σας λέγω, ότι οι ορθόδοξοι ερμηνευτές ακολουθούν την κυκλική ερμηνεία, χωρίς όμως να αφήνουν και τη δεύτερη που θα αναφέρουμε παρακάτω, που σημαίνει όταν τελειώσουν οι 7 σφραγίδες να έχουν, να έχουν λυθεί και να αποδειχθούν και να πραγματοθούν στην ιστορία, προσέξτε, ξαναπραγματώνονται από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και διαρκώς από την αρχή, έως ότου φτάσουμε σε μια πύκνωση γεγονότων εις το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα από το Β' Ματθαίος, συγγνώμη, από το Β' Τιμόθεος, Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον, 3 κεφάλαιο 1 έως 5. Λέγει ο Απόστολος Παύλος έξι στον Τιμόθεο: «Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπί. Έσονται γαλλοί άνθρωποι φύλαστοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, και τούτους αποτρέπουν». Παρακαλώ προσέξτε, πρέπει να σας πω ότι αυτή η ερμηνεία η κυκλική δεν είναι μόνο στην Αποκάλυψη, είναι εις ολόκληρη την Αγία Γραφή, παλαιάν και Καινήν Διαθήκη. Γι' αυτό θα επιμείνω, παρότι την κάναμε πέρυσι τον Οκτώβριο, σας την ανέλησα, θα επιμείνω στην ξανά ανάλυση της για να την εμάθουμε. Μεταφράζω. Λέει στον Τιμόθεο, αυτό να γνωρίζει, ότι στους έσχατους καιρούς, στις έσχατες μέρες, ποιες είναι αυτές οι έσχατες μέρες, είναι όταν θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι φανερό. Ενστήσονται καιροί χαλεπί, θα σταθούν δύσκολοι καιροί, δύσκολοι καιροί. Έσονται γάρ, διότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαστοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι κτλ. Κτλ. Έχει ένα μακρύ κατάλογο ο Απόστολος Παύλος. Όλα πολύ ωραία στη συντακτική τους διατύπωση. Ότι στις έσχατες μέρες θα, ακούστε, μέλλον, έσονται, θα είναι οι άνθρωποι. Και αυτοί παρακάτω λέει, και τούτους αποτρέπουν. Βάλ τους στην άκρη, λέει αυτούς. Μάγιε Απόστολε Παύλος, είπες ότι στις έσχατες μέρες θα συμβούν αυτά. Ο μαθητής σου, ο Τιμόθεος, ο επίσκοπος Εφέσου, πόσο θα ζήσει ακόμα? Δεν θα ζήσει μέχρι που να πει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πώς του λες λοιπόν αυτούς να τους αποτρέπει, να τους βάζει στην άκρη, δηλαδή να τους βάζει στο περιθώριο, να μην τους λογαριάζει, και τούτους αποτρέπουν? Πώς το εξηγείτε? Εδώ τώρα, πώς το εξηγείτε, αγαπητοί μου? Απλούστατα είναι το εξής. Η κατάσταση των εσχάτων ημερών αρχίζει από τη στιγμή που γράφει ο Ιερός ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι είπα. Έσχατη μέρα λέγεται η κάθε μέρα. Με ειδική έννοια, έσχατη μέρα η τελευταία που θα έρθει ο Χριστός ξανά στον κόσμο. Πρώτον λοιπόν αυτό. Έσχατες μέρες είναι όλες οι ημέρες.
Τώρα μπορούμε να λέμε ότι είναι ομοίως έσχατες οι μέρες. Του χρόνου πάλι έσχατες μέρες. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, κατά την συνήθεια της γραφής. Διότι πηγαίνουμε προοδευτικά προς τις έσχατες μέρες. Δεν είναι ανακριβολογία, αλλά είναι το μυστήριο του πώς επιτελούνται αυτά τα πράγματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αφού κάθε μέρα είναι οι έσχατες ημέρες, είναι η εσχάτη ημέρα, το φαινόμενο του να απομακρύνονται από την πίστη οι άνθρωποι, γιατί όταν γράφει ότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαστοι, φυλάργυροι αλαζόνες, δεν αναφέρεται στους ειδωλολάτρες παρακαλώ, αλλά αναφέρεται εις τους χριστιανούς. Φοβερό, οι χριστιανοί φύλαστοι, φυλάργυροι αλαζόνες, οι χριστιανοί. Δεν το βλέπουμε αυτό? Στην εποχή του Τιμωθέου την εποχή δεν υπήρχαν χριστιανοί τέτοιοι. Διαβάστε τις δύο επιστολές παρακαλώ του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, τις δύο τελευταίες, τη Δευτέρα και την Τρίτη, να δείτε, και του Ιούδα, να δείτε πώς υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί, τους οποίους ο αδελφός Θεός Ιούδας τους αποκαλεί νεφέλες άνυδρε. Νεφέλες άνυδρε. Τους λέγει τόσα κοσμητικά επίθετα που καθόλου δεν τους κοσμούν. Υπήρχαν λοιπόν οι τέτοιοι τύποι και σαν χριστιανοί αυτοί. Πότε λοιπόν αρχίζουν αυτές οι καταστάσεις? Από τη στιγμή που ξεκινά η προφητεία. Γι' αυτό του λέει και τούτους αποτρέπει. Που σημαίνει ότι αυτό που σου λέω θα συμβεί στο τέλος, αλλά θα αρχίσει όμως από την εποχή σου. Και συνεπώς θα επαναλαμβάνεται. Να η κυκλική ερμηνεία. Αυτό θα πει κυκλική ερμηνεία. Δηλαδή, αυτό θα επαναλαμβάνεται. Έτσι, θα ακούσουμε παρακάτω ότι ανοίγει μια σφραγίδα. Βγαίνει ένας λευκός ύπος. Τι σημαίνει αυτός ο λευκός ύπος? Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό που σημαίνει, διαρκώς σημαίνει σε κάθε εποχή. Και τότε επί της εποχής των Αποστόλων και με τα ταύτα και με τα ταύτα και σήμερα και αύριο μέχρι που να έρθει ξανά ο Χριστός. Ώστε η πρώτη σφραγίδα διαρκώς λύεται, δηλαδή επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία. Άρα έχω κυκλική ερμηνεία. Το καταλάβατε? Ένα άλλο παράδειγμα. Όχι από την Αποκάλυψη. Παιδεία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,18. Παιδεία, εσχάτη ώρα εσύ. Πάλι το εσχάτη. Είναι εσχάτη ώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και είναι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι, και τώρα έχουν γίνει πολλοί αντίχριστοι. Όσον γινώσκομαι, από όπου ξέρουμε ότι είναι η εσχατή ώρα. Αυτό έχουμε πολλούς αντίχριστους. Ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος, αλλά υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Μα ένας ή πολλοί? Αυτό είναι τώρα το σπουδαίο. Ένας θα είναι ο Αντίχριστος. Η πρόδρομή του θα είναι πολλοί. Από πότε θα αρχίσουν? Από την εποχή που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ή καλύτερα από τη στιγμή που ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό. Ο Αντίχριστος ενεργεί μέσα στην ιστορία. Είναι οι πολλοί αντίχριστοι. Είναι οι πρόδρομοι του Κυρίως Αντιχρίστου, που σημαίνει επανάληψη του φαινομένου. Ακούστε τι είπα, επανάληψη. Άρα κυκλική περίπτωση. Άρα ερμηνεία κυκλική. Και τότε οι αντίχριστοι και σήμερα, οι αντίχριστοι και αύριο, οι αντίχριστοι, μέχρι που να έρθει ο ένας Αντίχριστος. Αυτή λέγεται κυκλική ερμηνεία. Να την τυπώσετε καλά, είναι πολύ σπουδαία. Με το κλειδί αυτή θα δούμε πολλά. Οπότε δεν θα πείτε, άραγε αυτό πότε θα συμβεί? Ή μήπως συνέβη? Και συνέβη και συμβαίνει και θα συμβεί. Ακούστε τι είπα. Και συνέβη, όπως το βλέπει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Και συνέβη και συμβαίνει και θα συμβεί. Με ιδιαίτερα πύκνωση εις τα έσκατα, εκεί λίγο πριν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι πολύ σπουδαία. Με συγχωρείτε λίγο που σας κουράζω, αλλά αυτό το εισαγωγικό που κάνουμε είναι πολύ ενδιαφέρον. Εν συνεχεία, έχουμε την άλλη μέθοδο. Είναι η Δευτέρα μέθοδος, η λεγόμενη ευθύγραμμος. Αυτή η χρονολογική, η περιοδική, η οποία δεν είναι τι άλλο παρά η ερμηνεία σε μια παράταξη των γεγονότων. Γι' αυτό λέγεται χρονολογική θεωρία. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε τι σημαίνει. Όταν τελειώσει η πρώτη
η πρώτη σφραγίδα πραγματοθεί ως γεγονός, τελείωσε αυτή, τέρμα, αρχίζει η δεύτερη, τέρμα, αρχίζει η τρίτη. Λοιπόν, αυτή είναι σωστή η θεωρία? Δεν είναι σωστή, εν τούτης μας είναι χρήσιμη σε ορισμένα σημεία. Συμπέρασμα: θα χρησιμοποιήσουμε και την κυκλική και την χρονολογική. Σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε την χρονολογική? Ακούστε ένα παράδειγμα. Λέγει ο Κύριος, διότι θα δείτε σε μια θαυμαστή παραλληλότητα τα όσα λέγει η Αποκάλυψη με εκείνα που είπε ο Χριστός στα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. Είπε ο Κύριος, ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, ούτε σε κάθε εποχή. Θα γίνει μια φορά. Προσέξτε, θα γίνει μια φορά. Συνεπώς, η ερμηνεία αυτού του σημείου δεν μπορεί να γίνει με την κυκλική ερμηνεία, αλλά με την χρονολογική. Γιατί θα γίνει μόνο μια φορά, ανεπανάληπτα. Μόνο μια φορά. Συνεπώς, συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση θα βλέπουμε πώς μπορεί να ερμηνευθεί ένα χωρίο. Αυτό το πώς, αν μου πείτε ότι θα μπαίνει υποκείμενο, θα σας έλεγα, δεν εξηγούμε τίποτα δικό μας, παρά έχουμε κατά πόδα, σας λέγω, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ερμήνευσαν ορθά, όπως ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο Οικουμένιος, ο Αρέθας και νεότεροι, που δείχνουν μία νυφαλιότητα. Δεν έχουν ενθουσιασμούς να πούν «Α, γίνεται πόλεμος, ακούστηκε ότι να γράφουν εφημερίδες, η Τουρκία, ξέρω πώς θα κάνει αυτό ή θα...» Μη προσπαθούμε, αγαπητοί μου, έτσι. Αυτό δεν δείχνει νυφαλιότητα. Διότι η αποκάλυψη δεν μένει σε ένα συγκεκριμένο γεγονός και μάλιστα τοπικών και μάλιστα ελληνικών. Είναι παγκόσμιο βιβλίο. Είναι παγκόσμιο βιβλίο. Δεν θα λύσει τα ελληνικά μας θέματα και τα ελληνοτουρκικά μας ή ελληνοβουλγαρικά μας ή ελληνοσερβικά μας, δεν ξέρω τι, ελληνογυπτιακά μας προβλήματα. Όχι! Είναι παγκόσμιο βιβλίο. Γι' αυτό θα πει, ότι με τα νυφαλιότητος γίνεται η ερμηνεία. Προσπαθούμε να δούμε το θέλημα του Θεού, πώς αποκαλύπτεται. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτή η μέθοδος, η μεικτή που θα ακολουθήσουμε, παριστάνεται ως εξής. Με μία ελικοειδή γραμμή έχουμε ένα βουνό και ξεκινάει στρογγυλό στη βάση του και ξεκινάει ένας κύκλος από ένα σημείο. Αυτός ο κύκλος γυρίζει γύρω, αλλά όπως γυρίζει γύρω για να ανεβούμε στην κορυφή, όπως ξέρετε, κάνουμε γύρω-γύρω το βουνό. Κύκλο, Ξέρετε πως είναι ο δρόμος πάνω στο βουνό. Δεν πάμε από το όμως, αλλά πάμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε γύρω-γύρω. Όταν επανέλθουμε στο ίδιο σημείο, έχουμε ανεβεί σε κάποια απόσταση. Αν λοιπόν κάνω αυτούς τους κύκλους, δεν έχω παρά ένα ελαττήριο, μία ελικοειδή γραμμή. Αν κοιτάξω από την κορυφή, βλέπω μπροστά μου, από κάτω βλέπω τους κύκλους. Κάτωψη, βλέπω κύκλους. Είναι οι κύκλοι των 7 σφραγίδων, των 7 σαλπίγγων κλπ. Αλλά ενώ είναι κύκλοι, ταυτοχρόνως ανεβαίνουν και όλα προς τα πάνω. Συνεπώς τι έχω, παραλλήλους κύκλους. Δηλαδή γίνεται ένας κύκλος και πάω πιο πάνω. Και ξανά και ξανά. Και έτσι έχω και φάνω στην κορυφή, στα έσχατα, τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Που σημαίνει διαρκής επανάληψης των γεγονότων, προοδευτική άνοδος προς το τέρμα, προς την κορυφή, προς τα έσχατα, και έχω συνεπώς και μία γραμμή. Έχω και κύκλο και γραμμή. Είναι η μεικτή μέθοδος της κυκλικής θεωρίας και της χρονολογικής θεωρίας. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, αν είναι τόσο πολύ δύσκολος, αλλά προσπάθησα και με παραδείγματα να σας δώσω να το καταλάβετε αυτό. Ακόμα ένα σημείο πρέπει να πούμε, πότε αρχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως να πληρούνται. Πότε? Υπήρξαν διάφορες αντιλήψεις. Πρέπει να σας πω ότι δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στην εποχή του Ιερού Συγγραφέως. Ούτε ακόμη περιορίζεται εις τα έσχατα της ιστορίας.
αρχίζει από την στιγμή που, που γράφει ο ιερός συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά να συνεχίζεται έως τα έσχατα. Δεν αναφέρεται σε μια μόνη εποχή, σε όλες τις εποχές. Παν ό,τι πραγματούται, πραγματοποιείται, δεν είναι παρά ένα προανάκρουσμα επομένων γεγονότων με μια τελική έκβαση που τίνει προς την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ακόμη ένα σημείο στην εισαγωγή μας. Ορθόδοξοι ερμηνευτές, όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, αναζητούν εις την Αποκάλυψη τρία στοιχεία, τρία επίπεδα. Όπως αυτό το κάνουν και στα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι η ιστορική διάσταση, είναι η ηθική διάσταση, είναι και η μυστική διάσταση. Πρέπει και οι τρεις διαστάσεις στην ερμηνεία να αναφέρονται. Η ιστορική διάσταση είναι εκείνο που ήδη συμβαίνει ή πρόκειται να συμβεί, όπως είναι οι 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, όπως είναι τα έσχατα, όπως είναι ο Αντίχριστος, όπως είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να μην εξαφανίσουμε το ιστορικό στοιχείο. Δυστυχώς πολλοί ερμηνευτές εξαφανίζουν το ιστορικό στοιχείο. Αλλά εξίσου επικίνδυνο είναι εάν μείνουμε μόνον εις το ιστορικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι η ηθική διάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το βιβλίο είναι το Αποκαλύψεως. Δεν έρχεται να μας πει μόνο μερικά ιστορικά πράγματα, αλλά έρχεται να διδάξει, έρχεται να επανορθώσει, να διατηρήσει, να ελέγξει, να τιμωρήσει, να παρηγορήσει. Να το ηθικό στοιχείο. Και τέλος είναι η μυστική διάσταση, που θα τη βλέπουμε και αυτή συχνά. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έβρεση ενός βαθυτέρου νοήματος. Είναι να ανακαλύψουμε εκεί το μήνυμα του Θεού προς τον άνθρωπο, και ακόμη που θα αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν επί παραδείγματι λέει και τελειώνει έτσι η Αποκάλυψη: «Και το πνεύμα και η νυν φυλαίγουσιν έρχου, και ο ακούων υπάτω», αυτός που ακούει την ανάγνωση του βιβλίου, ας πει: «Έρχου, έλα, έλα». «Ναι, έρχομαι ταχύ», λέγει ο Χριστός. «Αμήν». «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού», λέγει ο πιστός. «Ναι, μακάρι, αμήν, είτε να γίνει». «Έλα Κύριε Ιησού». Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως έφυγε από το ιστορικό επίπεδο και από το ηθικό επίπεδο, και μπήκε στο μυστικό επίπεδο. Μπήκε στη θεολογία. Μπήκε εκεί που θα βρει η ψυχή την ένωσή της με τον Χριστό. Αυτά τα τρία στοιχεία θα τα συναντούμε συνεχώς: το ιστορικό, το ηθικό και το μυστικό ή θεολογικό στοιχείο. Και τώρα, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Θεού, μπαίνουμε στο ιερό κείμενο, τα λίγα λεπτά που μας μένουν. «Και είδον, πότε ήνυξε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων». Είδον, όπως σας είπα, η σκηνοθεσία παραμένει η ίδια, η οποία ανεφέρθη εν περιλήψεις ανέφερα εις το 4 και 5 κεφάλαιο, όπου ο ουρανός μένει ανοιχτός, ο θρόνος του Θεού κυκλούται υπό των 4 ζώων, των 24 πρεσβυτέρων κλπ. Και των σφαγμένων αρνίων πρώτου βιβλίου που ανοίγει τις σφραγίδες. «Και είδον, ότε ήνυχε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων, και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έχου». Παρατηρούμε ότι τα ζώα ως λειτουργικά του Θεού πνεύματα συμμετέχουν εις αυτό το εκτιλισόμενο δράμα της εκτελέσεως του σχεδίου του Θεού. Το πρώτο ζώο ή το ολέον το βλέπουμε λίγο πιο κάτω, που λέγει: «Και το ζώο το πρώτο όμοιον λέοντι». Είναι στο 4 κεφάλαιο, όχι το κάτω, πιο πάνω. «Γι' αυτό και ακούστηκε η φωνή του ως βροντί». Έχετε ακούσει λεοντάρι να βρυχάτε? Ως βροντί είναι ο βρυχισμός του λεονταριού. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν ανοίχθη μία τυχαία σφραγίδα όταν λέγει «και ανοίχθηκε μία εκ των 7 σφραγίδων», αλλά η πρώτη. Όταν λέει «μία», με την τακτική σημασία, αν έχουμε τους τακτικούς αριθμούς στη γραμματική όπως τα γνωρίζετε,
που σημαίνει πρώτη. Για να το καταλάβετε, σας θυμίζω αυτό που λέγει πάλι η Γραφή, η μία των Σαββάτων. Είναι η πρώτη των Σαββάτων, η πρώτη της εβδομάδας. Είναι δηλαδή όχι η αριθμητική αλλά η τακτική σημασία. Συνεπώς η πρώτη σφραγής. Έχει σημασία η πρώτη. Ότε η νύχτη η πρώτη σφραγής, ακούστηκε η φωνή ο Λέων, το ζώο που ήταν ως Λέων, που είναι άγγελος, εξαπτέρυγος. Έρχου, έλα. Πού αποτείνεται αυτό το έρχου και ποιον το λέει το έρχου? Το λέγει προς τον ερχόμενον Υπέα, που κάθεται πάνω σε ένα λευκό άλογο, που έρχεται ως σαν μια καινούργια τώρα οπτασία μέσα στην ήδη υπάρχουσα οπτασία του ουρανού, που βλέπει ο Ευαγγελιστής των θρόνων και τα λοιπά, τους 24 πρεσβυτέρους. Προβάλλεται μια καινούργια εικόνα, ένας υπέρς επάνω σε ένα άσπρο άλογο, και είδων και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον, είχε ένα τόξο, και εδόθη αυτό στέφανος, του εδόθηκε στεφάνι. Τι συμβολίζει ο λευκός ύπος? Συμβολίζει την νίκη, συμβολίζει τον θρίαμβο. Το στεφάνι, την βασιλεία. Συνεπώς, όπως εξάλλου το είδαμε αυτό και στον άγγελον επίσκοπον της Εφές της Μύρνης, που λέγει γίνου πιστός αχρυθανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Γράφει ο οικουμένιος: ο μεν λευκός ύπος σύμβολον ευαγγελισμού την χάνει, ως ευεργεσία πράκτισομένης της ανθρώπου. Ο δε γε στέφανος κράτος και νίκη ενίτεται. Δηλαδή, ποιος είναι ο καθήμενος στο λευκό άλογο? Είναι, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο. Προσέξατε, το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο υπέας του λευκού τύπου, δηλαδή ο Χριστιανός, που εξαγγέλλεται εις τα έθνη, όταν του λέγει το εξαπτέρυγον, το ζώον, ως λέον, έλα, βγαίνει το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο, διαστόματος των Αποστόλων. Συνεπώς ο υπέας είναι το Ευαγγέλιο με το στόμα των Αποστόλων. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: την των Αποστόλων εννοείστε γενεά, είναι η γενεά των Αποστόλων. Καθάπερ τόξον το Ευαγγέλιον, ευαγγελικόν κήρυγμα κατά δαιμόνων εντείνανται. Και το τόξον που σημαίνει πολεμούν τους δαίμονες, τις αντίθεες δυνάμεις, για να επικρατήσει το Ευαγγέλιον εις την γη. Εδώ βλέπουμε, έχουμε μια ωραία ελπιδοφόρο εξαγγελία του ευαγγελικού μηνύματος. Αυτή που καλεί σύμπασαν την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον Θεό και να σωθεί, είναι η ανατολή του Ευαγγελίου, η οποία συνοδεύεται με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, γι' αυτό και καρποφορεί. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκο, Ευαγγέλιον: ο μένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, ποιοι, οι μαθητές, οι Απόστολοι, εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού, εκήρυξαν παντού. Είναι ο υπέρς. Εκήρυξαν, βγήκαν και κήρυξαν. Του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των επακολουθούντων σημείων. Είναι η ανατολή του Ευαγγελίου, η ανατολή του χριστιανισμού εις τα έθνη. Αυτό ήταν η πρώτη νίκη. Εξήλθεν εικόν. Εξήλθεν εικόν. Και πράγματι, ήτο, αγαπητή μου, μια κολοσιαία και θριαμβευτική νίκη η εξάπλωση του χριστιανισμού εις τον τότε γνωστόν κόσμον. Σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος, που είναι στο δεύτερον ήμιση του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν. Γράφει: η Εκκλησία έως περάτων της γης διασπαρμένη εστί εν Γερμανίες, εν τες Ιγυρίες, εν Κελτή, κατά Ανατολά, εν Αιγύπτο, εν Λιβύη, κατά μέσα του κόσμου. Παντού η Εκκλησία εξυπλώθη. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε αυτή την κυκλική μέθοδο. Καλά, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε τότε, σήμερα δεν κηρύσσεται? Όταν έχουμε 1800 γλώσσες και διαλέκτους στην Αγία Γραφή το Ευαγγέλιο, δεν κηρύσσεται σήμερα το Ευαγγέλιο? Γι' αυτό σας είπα,
τότε κηρύσσεται, ανοίγει σφραγίδα, αλλά έχουμε την επαναληπτική ερμηνεία. Ξαναγυρίζουμε και ξαναγυρίζουμε και ξαναγυρίζουμε. Το αντιληφθήκατε, παρακαλώ, την ερμηνεία του πώς είναι, πώς γυρίζει ξανά και ξανά. Εξάλλου έχουμε και κάτι εδώ. Εκείνο που λέγει εξήλθε νικών και ή να νικήσει, προδίδει την κυκλική ερμηνεία. Βγήκε να νικήσει, ευγήκε νικώντας και για να νικήσει. Αφήνει δηλαδή περιθώρια για το μέλλον. Αλλά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάνω σε αυτό, Ιωάννης 5:5, τι σε θυνονικών των κόσμων, ή μη πιστεύουν ότι Ιησούς εσύ ο Υιός του Θεού. Αν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, τότε νίκησες τον κόσμο. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ τώρα νικητής. Άρα είσαι και εσύ ένα υπέα επάνω σε ένα λευκό άλογο και βγαίνεις νικητής. Βλέπετε? Δεν είναι λοιπόν μόνο απλώς κάτι το αφηρημένο, ένα γεγονός. Είναι όλοι εκείνοι που πιστεύουν εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά υπάρχει και η έκφραση «και εξήλθε νικών και ή να νικήσει». Έχει μία βαθυτέρα σημασία. Προσέξατε. Πρόκειται περί δύο νικών, δύο νίκες. Η πρώτη νίκη είναι η διάδοση του Ευαγγελίου και η επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό. Η δεύτερη νίκη είναι το μαρτύριο των πιστών εκ μέρους των αρνησαμένων και αρνουμένων διαρκώς το Ευαγγέλιο. Δηλαδή η νίκη να διατηρηθεί η πίστη των Αποστόλων, των εξαγγελέων του Ευαγγελίου, όταν τον πιάνει ο άπιστος και του λέγει «θα αρνηθεί το Ευαγγέλιο». Και εκείνος λέγει «δεν το αρνούμε». Είναι η δεύτερη νίκη, το μαρτύριο. Γι' αυτό πολύ ωραία γράφει ο Άγιος Ανδρέας. Πρώτη νίκη, η των εθνών επιστροφή. Δευτέρα, η του σώματος δι' αυτήν εκούσιος μετακολάσεων έξοδος. Εξήλθεν, λέγει, νικών και είναι ανικήσει. Η πρώτη νίκη, η διάβαση του Ευαγγελίου. Η δευτέρα νίκη είναι το μαρτύριο. Αλλά αυτό το μαρτύριο θα ξεδιπλωθεί στην δευτέρα σφραγίδα όταν θα αποκαλυφθεί. Πρώτο ο Θεός όμως θα αναλύσουμε την δευτέρα σφραγίδα στην προσεχή μας ομιλία στις 25 Οκτωβρίου πάλι εδώ. Ο Θεός να σας ευλογήσει.